Φίλες και φίλοι χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ χρήσιμο, πρακτικό θέμα να συζητήσουμε. Πώς βάζοντας όρια στους ανθρώπους της ζωή μας, οποιαδήποτε σχέση και αν έχουμε μαζί τους, αυτό θα μας αποκαλύψει την καλοήθεια ή την κακοήθεια του χαρακτήρα τους. Αφορμή για αυτό το vlog διάφορα σχόλια δικά σας που έγιναν και κάτω από το post του Χάρη του Βασιλιάδη, το οποίο έβαλα πρόσφατα στην κοινότητα. Λέει ο Χάρης ο Βασιλιάδης, ανεχόσουν τα πάντα γιατί δεν ήθελες να τους χάσεις. Τώρα βάζεις όρια για να μην χάσεις τον εαυτό σου. Και επίσης ένα πολύ ωραίο... Α, α, οικονομήνυμα το οποίο έκλεψα από το facebook της δόκτωρ Βασιλικής Πηγής Χριστοπούλου, της Βίγησης Χριστοπούλου, που λέει το ξέραμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν άξιζαν παραπάνω, απλώς δεθήκαμε γιατί πιστεύαμε ότι αξίζαμε εμείς λιγότερα, κάτι το οποίο αποδίδεται στο Παπαδιαμάντη, δεν ξέρω σίγουρα αν είναι ή όχι, αλλά για να το βάλει η Βίκυ, η οποία είναι τόσο φαντάζομαι πως ισχύει ή και να μην ισχύει δεν έχει σημασία, είναι πολύ σοφό. Το ξέραμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν άξιζαν παραπάνω, απλώς δεθήκαμε γιατί πιστεύαμε ότι αξίζαμε εμείς λιγότερα. Η συνεξάρτηση, η αδυναμία οριοθέτηση και πώς η αντίδραση ενός ανθρώπου όταν πα να τον οριοθετήσει μπορεί να αποκαλύψει το πραγματικό του ποιόν, την καλοήθεια ή την κακοήθεια του χαρακτήρα του και της προσωπικότητας του. Σε αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει για τα όρια τις τελευταίες μέρες στο κανάλι μας κάποιος χρήστη έκανε μια πολύ σοφή παρατήρηση ότι λέει όταν βάζεις όρια στη διαδικασία που μπαίνουν όρια περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος που βάζει τα όρια παρά αυτός που τα δέχεται τα όρια. Και σίγουρα ο άνθρωπος αυτός μιλούσε από το δικό του μετερίζει από το μετερίζει του υπερβολικού του φιλότιμου, της ενισχυμένης ενσυναίσθησής του και του γεγονότος ότι στενοχωριέται να βάζει ώρες τους άλλους ανθρώπους. Αρκετοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ανατραφεί με τέτοιο τρόπο, έπαιξαν τραυματικά γεγονότα στη ζωή μας ρόλο, ούτως ώστε να εξελιχθούμε σε ανθρώπους με τάση προς τη συνεξάρτηση και σε άνθρωπο ευχαριστητές. people, people pleasers. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο κανάλι μας για τη συνεξάρτηση, έχουμε μιλήσει για το people pleasing, δηλαδή την προσπάθεια, την ασυνείδητη αλλά που την κάνουμε να ευχαριστούμε συνεχώς τους άλλους και να αφήνουμε την προστασία, τη σωματική, τη ψυχική, την κάθε είδους προστασία του εαυτού μας πίσω. Οπότε, όντω είναι ένα θέμα τα όρια, το οποίο είναι δύσκολο για πολλούς από εμάς. Είναι δύσκολο να ερωθητήσουμε τους άλλους μπορούμε πιο εύκολα να βάλουμε όρια στον εαυτό μα, μπορούμε πιο εύκολα να οριοθετήσουμε τον εαυτό μα παρά να οριοθετήσουμε του άλλου. Δυσκολευόμαστε να πούμε όχι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Όχι. Mm. Σε παρακαλώ, σταμάτα αυτό γιατί με ενοχλεί, για παράδειγμα. Λοιπόν, όταν φτάσεις στο σημείο να πάρεις το κουράγιο ή λόγω αγανάκτηση να βάλει όρια σε κάποιον άνθρωπο που είτε είναι ένα ο οποίο θεωρεί ότι είναι φίλο σου ή λέει ότι είναι φίλο σου ή ένα άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζεσαι σε οποιονδήποτε τρόπο ή ένα άνθρωπο ο οποίο είναι συγγενή σου ή ένα άνθρωπο που είναι ο ερωτικό σου σύντροφο ή ένα άνθρωπο που είναι μέσα στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι ο γείτονα σου, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Όταν βάζεις όρια, όταν λες όχι, όταν λες σταμάτα, τότε ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει το πρόσωπο αυτό θα φανερώσει την κακοήθεια ή την καλοήθεια του. Έχουμε διαβάσει στο βιβλίο της Δόκτωρ Ράμανη ότι υπάρχει μία ξεχωριστή κατηγορία ναρκισιστών, η οποία ονομάζεται κατηγορια ναρκισιστων η οποια ονομαζεται Uh, η κατηγορία των καλοηθών ναρκισιστών. benign narcissists Καλοήθιες ναρκισιστές. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή όταν λέω καλοήθεια για καλοήθιες ναρκισιστές, αλλά λέω ότι ακόμη και η Δόκτωρα Ράμανη Ντυρβάσουλα, η οποία είναι τόσο κάθετη όσον αφορά τη ραγδαία αποδοχή για το γεγονός ότι οι ναρκισί δεν αλλάζουν, δεν αλλάζουν, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ότι έχουν πάρει πολλές φορές και για πολλά χρόνια την απόφαση να πάρουν το δρόμο της κακίας και όχι το δρόμο της αρετής. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η δοκτορά Μανιντερβάς, όλα στο βιβλίο της, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αυτό που είναι το πρώτο πάνω πάνω που βλέπετε πίσω, αυτό που διαβάζουμε και στη συμμετοχή και σχολιάζουμε, Ακόμη και η δόκτωρά Μανι δέχεται ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν μεγαλώσει παραχαϊδεμένοι, μπορεί να, μεγαλώσει, μπορεί να έχουν μεγαλώσει χωρί όρια από τους γονεί του και να συμπεριφέρονται ναρκισιστικά, αλλά λέει αυτοί οι άνθρωποι είναι καλοήθης ναρκισί γιατί όταν προσπαθήσεις να τους βάλει όρια ένα να τους εξηγήσει πώς η συμπεριφορά τους στενοχωρεί τους άλλους και βλάπτει τους άλλους, τότε απαντούν με καλοήθεια. Στενοχωριούνται που έχουν στενοχωρήσει τους άλλους, αναγνωρίζουν το λάθος τους και προσπαθούν να το διορθώσουν. Φυσικά εδώ θέλω να πω ότι πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα είναι καλοήθεια να αλλά υπάρχει και αυτό και το έχουμε αναφέρει κάποιε φορέ. Τώρα, εγώ εδώ μιλάω για την καλοήθεια του χαρακτήρα γενικότερα και την κακοήθεια πάλι γενικότερα. Όταν λέμε κάποιο είναι κακοήθη, εννοούμε ότι έχει κακό ήθο, κακή συμπεριφορά. Όταν λέμε ότι κάποιο είναι καλοήθη, εννοούμε ότι έχει καλό ήθο, καλή συμπεριφορά ψάχνοντας στο λεξικό βλέπουμε ότι η λέξη ήθος σημαίνει η προσωπική ηθική ιδιοσυγκρασία, ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά ενός ατόμου. Το ήθος. Το ήθος σημαίνει την προσωπική ηθική ιδιοσυγκρασία, δηλαδή αν είναι κάποιος καλοήθης σημαίνει ότι έχει ένα καλοσυνάτο χαρακτήρα, μια καλοσυνάτη προσωπικότητα, ή αν κάποιος είναι κακοήθης, έχει ένα κακοήθη χαρακτήρα και μια κακοήθη συμπεριφορά. Το ήθος δεν σημαίνει μόνο την ηθική οδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα, αλλά και τη συμπεριφορά. Άρα, εάν κάποιος είναι κακοήθης και συμπεριφέρεται με τρόπο που σε ενοχλεί, σπάζει τα όρια σου... Σε παίρνει για παράδειγμα τηλέφωνο συνέχεια ή σε μοβαρδίζει με μηνύματα ή έρχεται στο σπίτι σου ακάλεστος ή επεμβαίνει σε θέματα της προσωπικής σου ζωής που εσύ δεν του έχεις δώσει ε, την άδεια να επέμβει και εσύ πας να τον οριοθετήσει. Εάν είναι κακοήθης θα αντιδράσει με επίθεση, με έκρηξη ναρκισιστικής οργής, με gaslighting, gaslighting light σημαίνει θα προσπαθήσει να σε βγάλει τρελό και να σε κάνει να πιστέψει ότι είσαι τρελό. Με παθητική και ενεργητική επιθετικότητα. Με επίκληση στο συνέστημα και χειριστικότητα. Θα σε κάνει να τον την λυπηθεί θα σε κάνει να νιώσει ότι είσαι ένα παλιάνθρωπο, ο οποίος για παράδειγμα, έχει στενοχωρήσει έναν άνθρωπο, ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει τόσα για σένα. Οι κακοήθη άνθρωποι, όταν πα να, σου βάλει, να του βάλει όρια, θα σου πούν Μα εγώ, μα εγώ που έχω προσφέρει τόσα σε σένα, έρχεσαι εσύ τώρα να μου πει μένα. Όχι, και έρχεσαι να μου πει σε ότι δεν μπορεί να με δεχθεί στο σπίτι σου. πήρθα θα πρόσκλητο, δεν θα πούν θα πρόσκλητο. Θα με δεχθείς στο σπίτι σου γιατί δεν ξέρω εγώ τι. Και εγώ που την άλλη φορά που σε δάνεισα χρήματα, εγώ την άλλη φορά που σου έκανα baby sitting τα παιδιά σου ή οτιδήποτε άλλο. Ένα κακοήθη άνθρωπο, όταν του βάλει όρια, αντιδρά. Αντιδραστικά, δεν αποκρίνεται, αντιδρά με επιθετικότητα είτε ξεκάθαρη επιθετικότητα με τον να αρχίσει να σου φωνάζει, να αρχίσει να σε εξυβρίζει, να αρχίσει να σου λέει άσχημες λέξεις κλπ. κλπ. Ή με παθητική επιθετικότητα προκαλώντας επίκληση στο συνέστημα, με χειριστικότητα, με gaslighting, με nagging. Και ούτω καθεξή. Νέγκινγκ σημαίνει όταν κάποιο μα λέει μια κουβέντα τάχα μου για καλό, ενώ στην ουσία θέλει να μα πει κάτι άσχημο. Ένας καλοήθης άνθρωπος όταν πας να του βάλεις όρια αντιδρά εντελώς διαφορετικά. Ένας καλοήθης άνθρωπος όταν του πεις αυτό που κάνεις με ενοχλεί και θέλω να το σταματήσεις θα στενοχωρηθεί επειδή σε ενοχλήσε αυτό που έκανε. Θα στενοχωρηθεί επειδή δεν σε το χώρο σου έστω και δεν το είχε αντιληφθεί. Θα στεναχωρηθεί επειδή σου προκάλεσε δυσκολία. Θα νιώσει ενσυναίσθηση για την ταλαιπωρία που λες ότι βιώνεις από αυτό που κάνει και θα σου ζητήσει ειλικρινά συγνώμη. Δεν θα σου πει «Συγνώμη αν σε στενοχώρησα». Το «Συγνώμη αν σε στενοχώρησα» είναι κακοήθες. Γιατί αποτελεί «gaslighting», σημαίνει «εγώ δεν πιστεύω ότι σε στενοχώρησα». Εσύ λε ότι σε στενοχώρησα. Συγγνώμη αν σε στενοχώρησα. Δεν θα ακυρώσει τα συναισθήματά σου. Δεν θα σου πει αυτό που λες δεν ισχύει. Τι μου λες τώρα ότι έχει στενοχωρηθεί επειδή σου στέλνω 18.000 μηνύματα την εβδομάδα. Αφού μου απαντούσες αυτά τα μηνύματα. Άρα δεν είχε στενοχωρηθεί. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει τώρα. Τι είναι αυτά που μου λες. Θα Αμφισβητήσει την εγκυρότητα των συναισθημάτων σου, δεν θα δεχθεί την εμπειρία σου όπω την διηγήσε, γιατί ένα άνθρωπο όταν τα βάζει όρια, και ειδικό όταν βάζει όρια σε ένα πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση μαζί του, είτε φιλική, είτε εργασιακή, είτε ερωτική, είτε συγγενική, θα το κάνει εξηγώντα και θα πει Μαρία, Γιώργο, κωστάκι. Ε, λυπάμαι που πρέπει να σου το πω αυτό το πράγμα αλλά δεν ε, θέλω να συνεχίσεις αυτή τη συμπεριφορά γιατί με κουράζει ή γιατί με στενοχωρεί ή γιατί δεν έχω το χρόνο να ανταποκριθώ στο πόσο πολύ θέλεις ε, να ασχολούμαι μαζί σου για παράδειγμα ή έχεις παρεξηγήσει τον τύπο της σχέσης μας και δεν έχω τόσο διαθέσιμο χρόνο και ενέργεια να αφιερώσω σε αυτό. Συνήθως χρειάζεται να βάλουμε όρια σε ανθρώπους οι οποίοι επιζητούν την προσοχή μας και επιζητούν να ασχολούμαστε μαζί τους όσο πιο πολύ γίνεται. Που μπορεί να γίνεται αυτό και χωρίς να το αντιλαμβάνονται, να γίνεται ασυνείδητα. Δηλαδή να μην το συνειδητοποιώ ότι εγώ τώρα την έχω πρίξει τη Μαρία που την παίρνω συνέχεια τηλέφωνο. Εγώ τώρα τη Μαρία την, Τη τρώω τον πολύτιμο τη χρόνο που ενώ δουλεύει η Μαρία, εγώ την παίρνω κάθε τρει και λίγο να τη πω για το Λίμεραν που έχω με τα ερωτικά μου. Η Μαρία είναι ένα υποθετικό πρόσωπο. Ή ε, 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 εγώ βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση που νιώθω αβοηθησία και είμαι πολύ αγχωμένο και είμαι πολύ αγχωμένη. Οπότε θεωρώ φυσιολογικό και επόμενο να στέλνω κάθε τρει και λίγο email στο συνεργάτη μου και να του ζητάω να μου πει τη γνώμη του για θέματα τα οποία δεν τον αφορούν. Συνήθω τα όρια χρειάζεται να τα βάλουμε σε ανθρώπου οι οποίοι είναι all over the place. All over the place σημαίνει είναι παντού και με ανθρώπου οι οποίοι παρουσιάζουν ένα αίσθημα κυριότητα. Το αίσθημα κυριότητας, το sense of entitlement, μπορεί να φανερωθεί μέσα από πράξει, μέσα από λόγια και μέσα και από παραλήψει. Οι άνθρωποι με αίσθημα κυριότητα δεν θα αναλάβουν την ευθύνη των πραξιών του, δεν θα γνιαστούν για τα συναισθήματα των άλλων και ούτω καθεξή. Μπορεί όμω, όπω είπε και η ντόχτωρά μα, να υπάρχει κάποιο που να είναι καλό ήθη να Να επιδεικνύει ένα αίσθημα κυριότητα, χωρί να είναι στην ουσία ένα κακό άνθρωπο που θέλει να στενοχωρεί του άλλου. Να το κάνει αυτό το πράγμα γιατί έτσι έχει μεγαλώσει. Μπορεί να τον έχει μεγαλώσει μια μαμά, ένα μπαμπά, μια οικογένεια που να τον είχαν παραχαϊδεμένο. Ή μπορεί να προέρχεται από έναν χώρο που είχε αρκετά ωφελήματα, ήταν αρκετά ευνοημένος, οπότε δεν καταλαβαίνει τις δυσκολίες που περνούν οι άλλοι. Αυτό δεν είναι εγκληματικό, αυτό δεν είναι κακοήθες. Όταν όμως έρχεται η ίδια η ζωή ή οι άνθρωποι μέσα στη ζωή να σου βάλουν όρια, τότε αν είσαι κακοήθης θα τα βάλεις μαζί τους και θα ξεράσεις το ξικόχετο πάνω τους, αν είσαι καλοήθης θα στενοχωρηθείς από την ταλαιπωρία που απο... μπορεί και άθελα σου να προκάλεσε. Συνήθω, ένα καλοήθη άνθρωπο, ή πάντα, όχι συνήθω, πάντα ένα καλοήθη άνθρωπο, ένα άνθρωπο με καλέ προθέσει και να προκαλέσει ταλαιπωρία θα το κάνει άθελα του. Θα το κάνει λόγω του ότι δεν το αντιλήφθηκε ότι αυτό που κάνει ενοχλεί τον άλλο. Θα το κάνει γιατί ίσω είναι πολύ απορροφημένο από τη δουλειά του ή από τα άγχη του και δεν αντιλαμβάνεται τι ε, επιδράσει που έχουν οι πράξει του, τα λόγια του, η συμπεριφορά του απέναντι στου άλλου ανθρώπου. Και εδώ έρχεται το πολύ ουσιώδε κομμάτι τη ευθύνη που έχουμε ο καθένα από εμά ξεχωριστά για να κάνουμε τον κόσμο μα καλύτερο. Κανένα από εμά δεν πρέπει να διγιάζουμε, να δίνουμε ανατροφοδότηση στου ανθρώπου που είναι μέσα στη ζωή μα για το πώ μα κάνει να νιώθουμε η συμπεριφορά του. Το λέω αυτό για να το ακούσω πρώτη εγώ, πρώτη και καλύτερη εγώ πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Πρέπει να μην νιώθουμε ντροπέ, ντροπή, να μην νιώθουμε ενόχες, να πούμε στον άλλον αυτό που κάνει δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να συνεχίσουμε αυτή την, ε, τον τρόπο συνδιαλλαγή. Ή σε παρακαλώ πολύ μην με παίρνει τηλέφωνο. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο. Δεν θέλω να μιλάω στο τηλέφωνο, δεν ξέρω για εσά. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μιλάω στο τηλέφωνο. Δηλαδή, για, είναι... για μένα προσωπικά το να μιλάω στο τηλέφωνο είναι κάτι που πολύ δύσκολα το κάνω με την όρεξή μου. Ε, μόνο με πολύ συγκεκριμένου ανθρώπου που του γνωρίζω πολύ καλά, που είμαι πραγματικά συνδεδεμένη μαζί του. Για μένα είναι το χειρότερό μου να με πάρει τηλέφωνο ένα άγνωστο. Το χειρότερό μου. Ή να με πάρει τηλέφωνο κάποιο ο οποίο νομίζει ότι είμαστε εξαιρετικά και ιδιαίτερα συνδεδεμένοι, αλλά είναι μονόπλευρο αυτό το χειρότερό μου. Δεν, ε, και δεν έχω το θάρρος πάντα να πω όχι δεν θέλω να μιλάω στο τηλέφωνο. Σε πολύ κοντινού μου ανθρώπου το έχω πει. Σε ανθρώπου που είναι πολύ φίλοι μου ξέρουν ότι εγώ δεν απαντάω τηλέφωνο. Το ξέρουν. Τα παιδιά μου το ξέρουν. Πρέπει να είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ανάγκη για να μιλήσω στο τηλέφωνο. Με κουράζει το τηλέφωνο και επίση με κουράζουν και οι ήχοι. Το κινητό μου είναι πάντα στο θόρυβο. Βλέπετε, έχει εδώ το, iPhone αυτό το πλα, πλαϊνό κουμπάκι, πάντα το έχω κάτω, το έχω στο θόρυβο με, ενοχλούν ήχοι των μηνυμάτων, ήχοι των τηλεφώνων, με ενοχλούν. Πρέπει να έχουμε το θάρρο να το πούμε στου άλλου ανθρώπου ότι ξέρει, δεν μ' αρέσει να μιλάω στα τηλέφωνα, δεν μ' αρέσει να βγαίνω βιντεοκλήσει. Ξέρει πια μια φίλη μου, η οποία με παίρνει βιντεοκλήση και ντρεπόμουν στην αρχή να τη πω γιατί με παίρνει βιντεοκλήση. Δηλαδή, τι, τι, δεν μπορώ να Πρέπει να το ζω να δω τη φάτσα σου. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι στο να μιλήσει με βιντεοκλήση με κάποιον δίνει περισσότερη ενέργεια και προσοχή και μπορεί να είσαι σε μια φάση που να μην αντέχει να το κάνει. Να είσαι overwhelmed. Overwhelmed είναι μια λέξη στα αγγλικά που σημαίνει να είσαι πολύ συναισθηματικά απορριθμισμένο. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση και φάση. Κάποιοι από εμά που υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή με τα μετατραυματικού στρε, χρειαζόμαστε να ησυχάζουμε περισσότερο από κάποιου άλλου. Χρειαζόμαστε την, εξω, την εσωστρέφεια μα. Μπορεί να φαινόμαστε εξωστρεφεί προ τα έξω, αλλά να είμαστε εσωστρεφεί ουσιαστικά. Και η επικοινωνία, η πιο, ε, πιο ηχηρή, μέσω τηλεφωνήματο, μέσω βιντεοκλήση κλπ. να μα χαλάει να προκαλεί ένα ερέθισμα που να μας προκαλεί συναισθηματική απορρίθμιση. Εγώ προσωπικά ξέρω σίγουρα, σίγουρα, 1000% ότι με το που βλέπω στο τηλέφωνο συγκεκριμένα νούμερα ανθρώπου μου <χαλιά> χαλιά, με ψυχολογικά και όταν έκανα το λάθος να το απαντάω Αμέσω, αμέσως, χωρίς να κάνω τίποτε, έβγαινε μια... Ναι, τι, αυτό. Γιατί ήταν κάτι που δεν ήθελα να κάνω. Όταν θέλεις να βάλεις όρια, το κάνεις και για να προστατεύσει τον εαυτό σου και από τυχόν συναισθηματική απορρίθμιση που δέχεσαι από συμπεριφορέ και πρακτικέ που για άλλου ανθρώπου είναι απολύτω ανοιχτέ και απολύτω φυσιολογικές. Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ: Ότι επειδή εγώ δεν αντέχω τα τηλεφωνήματα, δεν σημαίνει πω είναι κακό οι άνθρωποι να τηλεφωνούν μεταξύ του. Το γεγονό ότι εγώ δεν προτιμώ τι βιντεοκλήσει δεν σημαίνει ότι είναι κακό οι άνθρωποι να θέλουν και να προτιμούν να κάνουν βιντεοκλήσει. Ο καθένα έχει το δικό του χαρακτήρα, το δικό του ήθο. <laughs> το δικό του χαρακτήρα, τι δικέ του συνθήκε ζωή, να και το σκυλί που καυγίζει, τη δική του ψυχοπαθολογία, αν θέλετε. Τα δικά του ψυχολογικά θέματα, αν θέλετε. Το δικό του PTSD, αν θέλετε, τη δικιά του ήθετη διαταραχή μεταρρυματική. Σύρθε τη διαταραχή με τα τραυματικού στρες Αν θέλετε το σκυλί να μην καυγίζει παρακαλώ κάνουμε βίντεο Λοιπόν οπότε έχει κάθε δικαίωμα Ο καθένας από εμά να αποφασίζει πως θέλει να συναλλάσσεται με τους άλλους ανθρώπους Αν θέλει να πηγαίνει στα πάρτι για παράδειγμα Εγώ δεν μπορώ με τίποτα να πηγαίνω στα πάρτι Το χειρότερό μου Ούτε να πηγαίνω σε κοσμικά μέρη. Κάποτε πήγαινα, κάποτε ήταν το καλύτερό μου. Κάποτε η εξωστρέφεια ήταν ο, ο μηχανισμό με τον οποίο αντιμετώπιζα τη στενοχώρια μου. Θα έλεγα τώρα συμβιβαστικό ε, αμυντικό μηχανισμό. Δεν ξέρω. Ίσως τότε ό, ή, ή σίγουρα ήταν συμβιβαστικό ε, μηχανισμό άμυνα στο να μην είμαι καθόλου καλά ψυχολικά και να πηγαίνω κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βράδυ στα κλαμπς. Και το έκανα αυτό σε μια ξέρω εγώ, ηλικία από τα 26, με, όταν είχα χωρίσει από τον πατέρα των παιδιών, μέχρι τα 32, για 6 χρόνια περίπου, ήμουν τακτική σε όλα τα κλαμπ και σε όλα τα μπαρ. Εννοείται ότι είχαν μπει επίση στο σπίτι για τα παιδιά. Έπρεπε να βγαίνω έξω και να ξενυχτώ. Και ένιωθω ότι αυτό με εκτόνωνε. Ένιωθω ότι αυτό ήταν κάτι που με έκανε να νιώθω καλά. Τώρα με τίποτα. Δηλαδή να με πάρει τώρα να με πα στο καλύτερο μπαράκι, στο καλύτερο κλαπάκι, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω την εξωστρέφεια. Τότε την ήθελα. Άρα, ο καθένα έχει τη δική του προσωπικότητα. Ο καθένα βρίσκεται στη δική του φάση ζωή και δικαιούται ο κάθε άνθρωπο και δικαιούσαι και εσύ και δικαιούμε και εγώ να βάζουμε τα όρια μα. Και οφείλουμε να βάζουμε τα όρια μα. Και οφείλουμε να δίνουμε ανατροφοδότηση στους άλλου ανθρώπου για το πότε καταπατούνται τα όρια μα και πώ θα θέλαμε να μα συμπεριφέρονται. Να βάζουμε όρια δηλαδή. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα για το καλό της κοινωνίας, όχι μόνο για το δικό μας καλό. Γιατί αν όλοι δίναμε ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον, αν όλοι βάζαμε όρια ο ένας στον άλλον, τότε θα είχαν οι πράξεις περισσότερων ανθρώπων συνέπειες και τότε περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Αν είναι καλοήθης ή αν είναι κακοήθης. Γιατί λέει, είπαμε, ένας καλοήθης άνθρωπος θα αντιδράσει, θα αποκριθεί με ενσυναίσθηση, με φιλότιμο, με κατανόηση όταν τον οριοθετείς και θα στενοχωρηθεί για το ότι ίσως και άθελά του σε έχει ταλαιπωρήσει, θα σου ζητήσει ειλικρινές συγγνώμη και θα διορθώσει τη συμπεριφορά του, ενώ ένας κακοήθης άνθρωπος θα τα βάλει μαζί σου, θα σε βγάλει τρελό, θα, σου, θα σε λούσει με τοξικότητα και θα σε απελευθερώσει από την ε, ε, υποχρέωση που νιώθεις να έχει σχέση μαζί του. Η μόνη περίπτωση στην οποία δεν μπορούμε να διακόψουμε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος μας κάνει να νιώθουμε άσχημα είναι η περίπτωση που είμαστε εμείς οι ενήλικες γονείς και μας κάνει να νιώθουμε άσχημα συμπεριφορά περιφορά των ανήλικων παιδιών μας. Εκεί δεν μπορούμε να διακόψουμε τη σχέση. Εκεί τραβάμε κουπί. Εκεί πάμε στον ψυχολόγο και κάνουμε ψυχοθεραπεία να ενδυναμωθούμε για να αντέξουμε τι αταξίε των παιδιών μα, τα εφηβικά του ξεσπάσματα και ούτω καθεξή. Οποιασδήποτε άλλε σχέσει όμω, συγγενικέ, φιλικέ, ερωτικέ ή οτιδήποτε, όταν είναι τοξικέ πρέπει να κόβονται. Και πρέπει να αποκαλύπτεται η ταυτότητα των ανθρώπων με του οποίου έχουμε σχέσει. Πρέπει να βγαίνει στην επιφάνεια αν είναι καλοήθη ή κακοήθη άνθρωποι. Όπως, όπως έγραψε εδώ πολύ σοφά ο Χάρης ο Βασιλιάδης, αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, ανεχώσουν τα πάντα γιατί δεν ήθελες να τους χάσεις, τώρα βάζεις όρια για να μην χάσεις τον εαυτό σου. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς που έχουμε Τάση συνεξάρτηση, έχουμε φόβο μην τυχόν και μείνουμε μόνοι μα. Έχουμε το people pleasing, έχουμε την ανάγκη να ικανοποιήσουμε του άλλου. Φοβόμαστε μήπω και χάσουμε του άλλου, τα κελεπούρια τώρα. Γιατί όταν πρόκειται για τοξικού, οι οποίοι είναι ευγενικοί μαζί μα όσο του κάνουμε τα χατήρια, δεν είναι άνθρωποι που θέλουμε να του έχουμε στη ζωή μα, που είναι πραγματικά αξιόλογοι άνθρωποι για τη ζωή μα. Από φόβο μήπω χάσουμε αυτού του ανθρώπου, ε, ανεχόμασταν τα πάντα. Και μετά έρχεται κάποια στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι τοξικότητα από εδώ, τοξικότητα από εκεί, τοξικότητα από την άλλη πλευρά, έχω χάσει την υγεία μου, έχω χαλάσει την υγεία μου, έχω χαλάσει τη διάθεσή μου, δεν είμαι καλά, έπαθα κατάθλιψη, έπαθα burnout, burnout σημαίνει να καώ. Ψυχικά συναισθηματικά συνήθω λέμε για εργασιακό burnout, αλλά υπάρχει και συναισθηματικό burnout. Άμα συνέχεια έχει να κάνει με τέτοιου τύπου, οι οποίοι δεν χρειάζονται καθόλου για το τι προκαλεί η συμπεριφορά τους τους άλλους και οι οποίοι είναι, συνεχίζουν ανέμελοι να ε, χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως αντικείμενα διαχείρισης των δικών τους συναισθημάτων και των δικών τους εσωτερικών δαιμόνων. Αν συνεχίζουμε να κρατάμε στη ζωή μας το κάθε ναρκισάκι και τον κάθε κακοήθη άνθρωπο προκειμένου να μην χάσουμε τα κελεπούρια, τότε κάποια στιγμή χάνουμε την υγεία μας, χάνουμε τον εαυτό μας και τότε αναγκαστικά βάζουμε όρια και εκεί φαίνεται στην πράξη ότι κάποιος είναι καλοήθης όταν αποκριθεί με ευγένεια, με σεβασμό, με ενσυναίσθηση, με ουσιαστική συγγνώμη και τροποποίηση, βελτίωση της συμπεριφοράς του... ή αποδεικνύεται το ότι είναι κακο, κακοήθης όταν αντιδράσει με τοξικό τρόπο. Και εκεί καθαρίζει το τοπίο, ξεκαθαρίζει το τοπίο... και μπορούμε ε, άνετα και χωρίς καθόλου ενοχές... να διώξουμε από τη ζωή μας οποιονδήποτε τοξικό. Και δικαιώμαστε να το κάνουμε. Άρα, έχουμε κοινωνική ευθύνη ο καθένας ξεχωριστά από το μεσετερίζι που βρίσκεται να εξασκηθούμε στο να βάζουμε όρια και στον εαυτό μας και στους άλλους. Οριοθέτηση. Πρέπει να λέμε αυτό που κάνεις δεν μου αρέσει. Αυτή σου συμπεριφορά με στενοχωρεί και σε παρακαλώ πολύ να τη σταματήσει. Αυτό σημαίνει όρια. Ή αυτό που μου λες τώρα αυτή τη στιγμή είναι gaslighting. Δεν το δέχομαι. Δεν συμφωνώ με τη γνώμη που έχεις για μένα. Δεν θα καθίσω εδώ πέρα αδιαμαρτύρητα, αδιαμαρτύρητα να δέχομαι τις κατηγορίες που κάνεις προς το πρόσωπό μου τη στιγμή που δεν συμφωνώ με αυτές. Και αυτές είναι οι μορφές οριοθέτησης. Call them out. Να ξεμπροστιάζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συναισθηματικά βαμπύρ και είναι παράσιτα. Συναισθηματικά παράσιτα. Άρα, όταν οριοθετήσεις ένα καλοήθιο άνθρωπο, αυτός θα αντιδράσει με έναν ευγενή, πνευματικό, ενσυναισθητικό, ουσιαστικό τρόπο, όταν βάλεις όρια σε έναν κακοήθιο άνθρωπο, θα δεχθείς ένα αιμετό τοξικότητας. Και οφείλουμε όλοι μας να βάζουμε όρια στον εαυτό μας και στους άλλους για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας.